2-1-2, μιλάμε. Τεστ, τεστ. 1-1-2. Ένα. Λίγο σε το μικρόφωνο. Μιλά τώρα. Ένα. Το άλλο το μικρόφωνο. Αυτό είναι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω σε μια άλλη εκπομπή του Shut Attack. Κοντά μας σήμερα έχουμε τον καλεσμένο μας Δημήτρη Νικητόπουλο, ο οποίος είναι τραγουδοποιός και μουσικός παραγωγός. Δημήτρη, καλησπέρα και καλωσόρισες στην παρέα μας. Καλώς σε βρήκα. Θέλω να μας συστηθείς λίγο, τι είσαι, τι έχεις σπουδάσει, ναι. Ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Λοιπόν, όπως είπες, είμαι μουσικός παραγωγός. Αυτό σπουδάσα μουσική παραγωγή. Και τραγουδοποιώ, δηλαδή ασχολούμαι και με την τραγουδοποιία. Ερασιτεχνικά ακόμα. Αυτό. Το θέμα μας σήμερα είναι η μουσική. Δεν θα μπορούσα να μιλήσω για κάποιο άλλο με μεγαλύτερη ευκολία. Θα συνδυάσουμε και την τέχνη όμως. Και την τέχνη, και την τέχνη. Και άμα θες να πούμε και λίγα έτσι για κινηματογράφο και σειρές. Ναι, ναι. Εννοείται. Όσα μπορώ. Λοιπόν, εσύ να ξέρεις καλύτερα. Εντάξει, για σειρές και reality ξέρεις ότι είμαι πρώτος. Το ξέρω, το ξέρω. Θέλω να μου πεις ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι το οποίο σε έχει συγκινήσει. Το πρώτο τραγούδι που σε έχει συγκινήσει για αρχή. Που το άκουσες και είπες, σηκώθηκε τρίχα μου. Σε μικρή ηλικία, ναι. Λοιπόν. Τώρα με βάζεις. Πρέπει να ήταν. Πρέπει να ήταν ο προσκυνητής. Νομίζω, θυμάμαι και πότε το είχα ακούσει. Το 4. Εντάξει, το 4 ήμουν γύρω 5 ετών κάπου εκεί και το είχα ακούσει στο MAD με το βίντεο κλιπ του Αλκίνου. Και από ό,τι μου είχαν πει, με θυμούνται να κολλάω και να το κοιτάω απλά έτσι με το στόμα ανοιχτό. Να ξέρεις ότι εγώ τέτοιου είδους είδη μουσικής δεν ακούω, αλλά είναι από τα αγαπημένα μου, αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή αποτελεί μια εξαίρεση. Εντάξει, για λόγω της ενασχόλησης με τη. Και λόγω σπουδών, δηλαδή. Ακούω τα πάντα. Απλά με αυτό ασχολούμαι κυρίως επειδή μου αρέσει λίγο παραπάνω ηχητικά. Το αγαπημένο σου είδος μουσικής, ποιο θα έλεγες ότι. Αγαπημένο είδος. Πάρ' το λίγο χρονικά. Δηλαδή, σου ρε παιδί μου, πόσο ετών ήθελες να ξεκινήσεις να πεις ασχολούμαι με τη μουσική. Αυτό έχει ρίζει από παλιά. Απλά εκεί που. Θυμάμαι να λέω ότι ωραίο θα ήταν να το κάνεις αυτό. Ήταν εκεί, τότε με τις πρώτες μπάντες στο σχολείο. Λέω τι ωραίο που θα ήταν να σπάσεις μια σκηνή για να λες τα τραγούδια σου. Πολύ ωραίο. Αυτό. Εκεί θα ήταν γύρω στα 12-13. Αυτό το είδος. Τότε ήμουν, επειδή ήμουν drummer, τότε περισσότερο με rock, metal και τέτοια ακούσματα. Αλλά ταυτόχρονα υπήρχε, πάντα ακούω και τους μεγάλους μας συνθέτες, ας πούμε, Χατζηδάκη, Θεοδωράκη κλπ. Και βέβαια αυτό που τη σχολή του εντέχνου που αναφέρουμε, Πασχαλίδης, Αλκίνος κλπ. Είναι πολύ ωραίο όμως ένας μουσικός καλλιτέχνης ή που ασχολείται μόνο με μουσική, ξέρω εγώ, να διαμορφώνει το χαρακτήρα του από όλα τα είδη μουσικής, ας πούμε. Εσύ, ας πούμε, τώρα μου έχεις πει δύο είδη μουσικής, ενώ θεωρώ ότι ασχολείσαι και με άλλα. Εννοώ και με λαϊκό και με. Ναι, εννοείται. Τα ακούσματα είναι πάρα πολλά και νομίζω πρέπει να είναι πάρα πολλά. Πρέπει να είναι αρκετά. Πρέπει λίγο να ακούσεις και άλλα πράγματα. Το να είσαι κολλημένος με ένα-δύο πράγματα δεν. Τώρα, αργότερα, αν διαμορφώσεις το δικό σου ήχο σαν καλλιτέχνης, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Συνεχίζει να ακούσεις πολλά πράγματα. Από τις πληροφορίες μου και από την έρευνα που έχω κάνει, ναι. Είδα ότι έχεις και μια εκπομπή στο YouTube. Κανάλι, συγγνώμη. Ναι, έχω ένα κανάλι. Θες να μας μιλήσεις λίγο αυτό. Τίποτα, το κανάλι το είχα. Φτιάξει σαν φοιτητής, γιατί έγραφα τραγουδάκια και λέω ας τα ανεβάσω, δεν έχω να χάσω τίποτα. Είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο.
Υπάρχει κόσμος που τα ακούει και λαμβάνω πολύ ωραία μηνύματα. Αλλά αυτό είναι περισσότερο. Το αντιμετωπίζω περισσότερο σαν άλμπουμ. Δηλαδή γράφω τα τραγούδια και τα ανεβάζω. Δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να πάρω τα τραγούδια. Θες να μας πεις δύο τραγούδια. Όχι όλα, δύο τίτλους και. Δύο τραγούδια, ε. Να μας τα τραγουδήσεις τέλος πάντων. Έτσι λίγο να. Να σε τραγουδήσω, θα σε τραγουδήσω. Δεν θες. Είσαι φίλος μου και δεν θα το κάνω αυτό. Ξέρεις ότι δεν μπορώ να το κάνω. Μπείτε όλες στο κανάλι του. Ναι, στο κανάλι μπορείτε να μπείτε τώρα. Πες την ονομασία, να σε μάθει ο κόσμος. Ένα τραγούδι που μου έχουν πει ότι είναι πολύ ωραίο είναι το «Άσε με λοιπόν», έτσι λέγεται. Και άλλο ένα που επίσης έχω λάβει πολύ ωραία λόγια λέγεται «Αν ήμουν φως». Θέλω να μου πεις και το αγαπημένο μου όμως. Ποιο? Θυμήσου λίγο, θυμήσου το κλασικό. Α, το ναι, που είχαμε φτιάξει με τον. Εγώ δεν θα το πω, εσύ θα το πεις. Με τον άλλο φίλο μας, τον Γιώργο το Θωμόπουλο. Το... Έχει έρθει στην εκπομπή. Το ξέρω, το ξέρω. Χαβάι λέγεται. Σε παρένθεση Δέσποινα. Θέλεις να τραγουδήσεις λίγο να σε ακούσουμε? Όχι, δεν θέλω να. Δεν θες. Λοιπόν. Χωρίς τίποτα, δεν θα σου τραγουδήσω. Εντάξει, ένα κομματάκι να σε ακούσει ο κόσμος για τα τραγούδια σου. Να μπει στο κανάλι. Να μπει στο κανάλι. Μπείτε όλοι στο κανάλι του. Ονομασία. Το όνομά μου, Δημήτρης Νικητόπουλος. Δημήτρης Νικητόπουλος. Τι σημαίνει για σας η μουσική και πώς επηρεάζει την καθημερινότητά σας? Μου. Να το κάνουμε πιο επίσημο, να σε βλέπει ο κόσμος να σε παρακολουθήσει. Τι σημαίνει η μουσική για μένα? Σημαίνει πάρα πολλά. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια άλλη εκπομπή μόνο με αυτό. Εγώ πάντα είχα, το έχω πει και σε κάποιες άλλες συνεντεύξεις που είχα στο παρελθόν, είχα, από μικρός είχα πάντα θέμα με τις λέξεις. Ένιωθα πως δεν μου φτάνουν οι λέξεις για να πω αυτό που νιώθω. Όταν όμως ξεκίνησα να τις δίνω με νότες, τότε πραγματικά ένιωθα ότι ξέρεις τι, λέω κάτι, δηλαδή το λέω όπως θέλω να το πω πραγματικά. Έτσι ξεκίνησα την ασχόληση με τη μουσική, κυρίως σαν τρόπο έκφρασης. Συν ότι πάντα από παιδί δεν ήμουν τόσο ανοιχτός, ήμουν κλειστός και η μουσική σου δίνει αυτή την ελευθερία να πεις πράγματα. Ξέρεις τι, έχω ακούσει από πάρα πολλούς τραγουδιστές και καλλιτέχνες ότι με αυτόν τον τρόπο εξωτερικεύουν τα συναισθήματα τους. Δηλαδή, άμα δεν μπορείς να πεις κάποιου, ας πούμε, σε κάποιον ή κάποια τα συναισθήματα σου, το λες μέσω των τραγουδιών. Το έχω ακούσει από πάρα πολλούς καλλιτέχνες αυτό. Σίγουρα. Όσοι γράφουν, ξέρουμε ότι γράφουμε μουσική όπως αναπνέουμε. Αυτό είναι το κύριο στοιχείο. Και εσύ ότι και να μην γράφεις, σαν ακροατής και εσύ ας πούμε, και όλοι μας, πόσες φορές έχουμε για μας ένα τραγούδι είναι στέγη και τροφή σε μια δύσκολη στιγμή. Ένα τραγούδι που σου φέρνει χαρά. Ένα τραγούδι που μου φέρνει χαρά. Θα πάρουμε όλα τα συναισθήματα. Τραγούδι που μου φέρνει χαρά. Το «Ας κρατήσουν οι χωροί του Σαββόπουλου». Το ακούω. Πολύ ωραίο τραγούδι. Ένα που σου φέρνει λύπη. Η απουσία του Πασχαλίδη. Τη αγάπη στην ουσία του να τρώει την απουσία και ολογίνω με κομμάτια, πράσινα γλυκά μου μάτια. Από όλα. Λοιπόν, θα σε πάω σε μια ερώτηση την οποία έκανα και στον Γιώργο στην προηγούμενη εκπομπή. Ναι, για πες. Αν εγώ τώρα θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική που. Ναι. Όχι, όχι, σε παρακαλώ, όχι. Γιατί? Έλα. Δεν, φωνητικά δεν. Δεν. Τι θα μου προτείνεις να κάνω? Σταδιακά πάντα. Θα σου έλεγα να ξεκινήσει με κάποιο όργανο, αν δεν θες να πας. Εγώ δεν ήμουν ποτέ υπέρ του οδείου. Ναι, αλλά πώς θα βοηθήσεις χωρίς βοήθεια? Δεν λέω πως είναι κακό. Απλά θεωρώ ότι σε περιορίζει λίγο δημιουργικά. Όχι πάντα, αλλά από τα περισσότερα παραδείγματα που έχω. Εγώ επειδή έζησα στην Αγγλία για κάποια στα σχολικά μου χρόνια. Και δεν υπήρχαν εξωτερικά οδεία. Είχαμε μουσικές τάξεις και μαθήματα στο σχολείο μέσα. Αν δεν θες δηλαδή να πας σε ένα οδείο, μπορεί να ξεκινήσεις με κάποιο όργανο, με κάποιο δάσκαλο, να βρεις ένα δάσκαλο που ταιριάζεται και να έχεις πολύ φαντασία. Αυτό. Για να γράψεις τραγούδι. Για να γράψεις τραγούδι. Και μουσική γενικά δεν χρειάζεται δηλαδή, αποκλειστικά τραγούδι. Ξεκίνησε να γράψει μουσική. Να μάθει κάποια βασικά πράγματα γιατί θεωρώ πως
πρέπει να μάθεις κάποια θεωρία, κάπως κάτι να έχεις μια βάση. Και μετά μόνος σου ξεδιπλώνεις το ταλέντο σου, ας πούμε. Ναι, εννοείται. Δηλαδή όσο καλή να είναι και η δάσκαλη που θα έχεις, εγώ ευτυχώς είχα πολύ καλούς δασκάλους, αν δεν έχεις φαντασία και αν δεν το πιστεύεις και αν δεν θες να πεις κάτι μέσα από αυτό, θα δυσκολευτείς λίγο παραπάνω, αλλά σου είπα, είναι, κάθε τέχνη θέλει φαντασία, θέλει δημιουργικότητα αυτά. Καλά, γενικά το να είσαι καλλιτέχνης πρέπει να έχεις φαντασία, δεν είναι μόνο ναι. Το να είσαι μουσικός, ο ηθοποιός, ο... Εννοείται. Εγώ σου λέω δημοσιογράφος, καλή ώρα. Δημοσιογράφος, μπράβο. Εκεί και αν θες φαντασία. Λοιπόν, Μίμη, θέλω να σε ρωτήσω για τα μουσικά reality, τι έχεις να μας πεις την άποψή σου. Ναι, κοίτα, δεν μπορώ να κατηγορήσω τα παιδιά που πηγαίνουν. Ζούμε σε μια περίοδο που είναι πολύ, αρκετά δύσκολο να ακούς. Και εύκολο, αλλά και αρκετά δύσκολο. Με την έννοια ότι υπάρχει το YouTube, υπάρχουν πλατφόρμες που μπορεί να ανεβάσεις το υλικό σου. Αλλά είναι τόσο μεγάλο. Είμαστε τόσοι πολλοί που. Για να ξεχωρίσεις πρέπει να παλέψεις αρκετά. Οπότε δεν κατηγορώ τα παιδιά που πηγαίνουν σε ένα reality για να ακουστούν. Αυτό που με ανησυχεί είναι το ότι πηγαίνουν και ουσιαστικά καίγονται σε μία νύχτα. Γιατί για να γίνεις γνωστός πιστεύω πρέπει να έχεις παράξει και έργο. Πρέπει να έχεις γράψει, πρέπει να έχεις κάτι να παρουσιάσεις, να δείξεις. Και σιγά σιγά θα έρθει και η αναγνώριση. Τώρα να πας και να ουσιαστικά να ακουστείς για μια χρονική περίοδο και μετά να μην γίνει τίποτα, θεωρώ πως καίγεσαι. Ξέρεις τι, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές χρονικά στα τηλεοπτικά reality, δηλαδή αγιώς ήταν το Fame Story το 2000. Ήταν και... Αγιώς ήταν The Voice, αγιώς είναι το Fame Story τώρα. Ναι. Αγιώς ήταν... Ήταν και η μουσική βιομηχανία διαφορετική τότε. Μιλάμε τώρα για πολλά χρόνια πριν. Όχι, πιστεύω που ασχολήσουμε αυτό με την τέχνη σου, με αλήθεια, και θα έρθει και αναγνώριση. Έστω και αν είναι σιγά σιγά. Μην ξεχνάμε ότι οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες έχουν κάνει και 10 χρόνια και παραπάνω για να τους γνωρίσει ο κόσμος. Καλά, για να γίνεις μεγάλο όνομα και καλός καλλιτέχνης πρέπει να περάσει και πάρα πολύ χρόνος για να κάνεις και από εκεί με τον εαυτό σου. Εννοείται. Πέρα από τη φωνή και με τον εαυτό σου, το είπαμε, το τραγούδι και η μουσική είναι βιωματικά όλα. Καλά, και πιστεύω ότι και με την ανάπτυξη της τεχνολογίας τώρα μπορούμε να τα κάνουμε όλα πιο εύκολα. Με ποια άποψη, από ποια άποψη. Ας πούμε, αν εγώ δεν έχω καλή φωνή και βγάλω ένα δίσκο αύριο, αν έχω λεφτά, με το AI θα μπορούσαμε να αλλοιώσουμε τη φωνή ή ξέρω να βάλουμε κάτι να παίζει από πίσω. Εντάξει, ανάλογα από διορθώσεις πάντα μπορεί να γίνουν, αλλά το καλό τραγούδι φαίνεται και δεν χάνεται ποτέ. Και ένας καλός καλλιτέχνης, μια καλή φωνή, οτιδήποτε. Όπως και το ίδιο και με την ηθοποιία και με τη ζωγραφική και με πολλά τέτοια. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης που θέλεις να συναντήσεις, κοντά. Α, τώρα μου βάζεις. Θα μπορούσα άλλη μια εκπομπή που να λέμε μόνο καλλιτέχνης που θέλω να συναντήσω. Πες μου δύο, αφού θες. Εντάξει, πιστεύω όλοι θα θέλαμε να συναντήσουμε τους μεγάλους μας συνθέτες. Δηλαδή και τους περισσότερους δεν τους έχουμε αυτή τη στιγμή. Το Χατζηδάκι, το Θεοδωράκι, αυτό θα ήθελα. Εν ζωή θα ήθελα να συναντήσω. Ονομαστικά δεν μπορώ να σου πω. Τους καλλιτέχνες που αγάπησα, τους τραγουδοποιούς του 90, τον Αλκίνο, τον Πασχαλίδη, όλους αυτούς. Και ερμηνευτές και πιο παλιούς, τη Χαρούλα Αλεξίου, λαϊκού στο Μητροπάνο, το Διονυσίου, πιο παλιά. Από τις πιο ωραίες φωνές. Εντάξει, δυστυχώς κάποιοι δεν έπαιζαν μια ζωή. Ναι. Και ο Διονυσίου, αλλά έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στο Μητροπάνο. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Για μένα η φωνή του αγγίζει την τελειότητα. Λοιπόν, πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με πολλές ερωτήσεις στο φίλο μας τον Δημήτρη.
Τετάρτη και έπιασε και το κρύο και εγώ ντύθηκα έτσι φορμέ και ήρθα και έσκασα μύτη και μέχρι να έρθω πάγωσα. Σήμερα όμως έχουμε μία αγαπημένη φίλη, παλιά αγαπημένη μας φίλη, τη Μαρέτη Μιχαηλίδου, εικαστικός. Θυμάστε που σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα άγνωστο την επόμενη Τετάρτη τι θα κάνουμε. Λοιπόν, να πούμε μέσα στον πρώτο μήνα του χρόνου. Ήρθε η Μαρία η Μιχαηλίδου, είχαμε ξανά κάνει εκπομπή το 21 νομίζω, το 21. Μετά την καραντίνα που κάναμε κάποιες εκθέσεις στην Καλλιθέα, Ναι. Η Μαρία Μιχαηλίδου, εικαστικός, θέλω την καλησπέρα μου, την καλή μου χρονιά. Καλή χρονιά και από μένα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρεθήκαμε μετά από κάποια χρόνια. Ιδιαίτερη τιμή και χαρά που είσαι πάρει στην εκπομπή σου, να πούμε τα εικαστικά μας, να πούμε τα δικά μας, πώς είμαστε, τι έχουμε κάνει αυτό το χρόνο που έχει φύγει, τα χρόνια που ήταν να βρεθούμε, που δεν είναι μέχρι τώρα. Και πάντα θα έχουμε, όποτε με θέλετε βέβαια, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε λίγο για τα καλλιτεχνικά, για τα καλλιτεχνικά δρόμενα και να πούμε εκτός από μένα, υπάρχουν τόσο πολύ ωραίοι καλλιτέχνες. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω να μου πεις, παίζεις κάποιο μουσικό όργανο? Ναι, παίζω κιθάρα, κάποιο πιάνο, με drums ξεκίνησα, τον κατέληψα εδώ και αρκετά χρόνια. Γενικά μου αρέσει η όλη φάση της παραγωγής, να πειραματίζομαι αρκετά όργανα, αλλά live ας πούμε θα παίξω κιθάρα. Έχεις, πώς πληροφορήθηκε, έχεις κάποιο στούντιο σπίτι σου? Ναι, έχω φτιάξει ένα home studio σπίτι μου, εκεί κάνω, γράφω όλη μουσική, γράφω, κάνω και κάποιες δουλειές άλλες. Είναι ωραία συνθήκη, είναι ωραία κατάσταση. Τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση, παγίδα. Oh. Πηγαίνεις στο κλαμπ. Ναι. Ποιο είναι το τραγούδι που σε ξεζυγώνει? Τι είπες τώρα? Το τραγούδι που σε ξεζυγώνει. Κοίτα στο κλαμπ, μετά από ένα σημείο όλα με ξεσηκώνουν. Καλά και με δύο ποτά, εντάξει. Με δύο ποτά, εντάξει. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο? Συγκεκριμένο όχι. Όλα αυτά τα. Ξέρεις, αυτά που ακούμε και. Να πούμε ότι είμαστε και φίλοι, το είπαμε και στην αρχή. Όλα αυτά που ακούμε όταν πηγαίνουμε στο κλαμπ. Το ανεβαστικό τραγούδι είναι ένα ανεβαστικό τραγούδι. Αυτό. Και η ηλεκτρονική μουσική σε κάποια κλαμπ μου αρέσει. Και. Αυτό, ναι. Όλα αυτά το ακούμε. Και τα remixes μου αρέσουν πάρα πολύ. Αν μπορούσες να διαλέξεις ένα soundtrack για τη ζωή σου. Τι είπε, πω, ποιο θα ήταν και γιατί? Λοιπόν, soundtrack για τη ζωή μου, τη σύντομη ζωή μου. Είμαι 24 τώρα. Τι soundtrack? Υπάρχει ένα τραγούδι του Πασχαλίδη που λέει «Τα τραγούδια μια σταλιά, μα η γλώσσα στους τροδάνια». Αυτό. Και γιατί? Γιατί εμένα όλη μου η ζωή από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και κυρίως τα τελευταία χρόνια είναι τα τραγούδια. Με αυτά μου αρέσει να ζω, να περιγράφω τον εαυτό μου και να μιλάω για τον εαυτό μου. Γιατί σε ένα τραγούδι ουσιαστικά μιλάς για τον εαυτό σου. Γι' αυτό. Και νομίζω είναι ένας πολύ ωραίος τίτλος. Ξέρεις τι, εγώ πάντα είχα μια πορεία στη ζωή μου. Εγώ ας πούμε έχω. Δεν είμαι μουσικό πνεύμα, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή να τραγουδήσω, να παίξω κάποιο όργανο, δεν το είχα ποτέ μου, αλλά. Είσαι ακροατής. Ναι, αυτό θεωρούμε πάλι ως ένα μουσικό πνεύμα. Ας πούμε, εγώ έχω ένα θέμα. Πηγαίνουμε, ας πούμε, κάπου σε ένα κλαμπ και μόλις ακούσω μουσική, ξεκινάει και από το σώμα μου από μόνο του και χορεύει. Καταλάβεις ότι. Νιώθω ότι έχω τη μουσική μέσα μου. Αυτό θέλω να σου πω. Τη μουσική την έχουμε όλοι μέσα μας. Σκέψου ότι γεννιόμαστε και πεθαίνουμε ουσιαστικά με μουσική. Γεννιόμαστε με ψαλμωδίες, πεθαίνουμε με ψαλμωδίες. Είναι ζωντανή μουσική. Όλοι την έχουμε μέσα μας. Ακόμα και άνθρωποι που δεν λένε πως δεν έχουν μουσική. Άρα δεν πιστεύω πως πρέπει να είσαι μουσικός για να έχεις τη μουσική μέσα σου. Είναι... Ψαλμωδίες, τι είπες τώρα. Θυμάμαι ότι είχα κάνει με ένα φίλο μου, το οποίο τώρα είναι μοναχός. Είχαμε κάνει κάποια μαθήματα, τον άκουγα που έκανε. Ναι. Αλλά το μόνο που θυμάμαι είναι το δίγαβου, πάνη και ζωνή. Δεν ξέρω αν το είπα σωστά. Την αγαπάω πολύ την ψαλμωδία.
Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη και επίσης μου είπε ο πατέρας του. Είναι ένας άλλος κόσμος. Ότι δεν σταματάς ποτέ να μαθαίνεις. Όχι, όχι, όχι. Είναι δηλαδή και 50 χρόνια να το διδάσκεις ή να το μαθαίνεις, δεν σταματά ποτέ. Έχω ακούσει πάρα πολύ ωραίες φωνές κάτω από ξέρεις, πλαίσιο βυζαντινής μουσικής. Φωνές που κάτσε απλά και τις ακούς και λες δεν γίνεται. Αυτό είναι αγγελικό που ακούω. Το έχω ακούσει εγώ από πολλούς ότι η βυζαντινή μουσική. Θέλει έκταση, θέλει γνώση πάρα πολύ. Είναι ένας άλλος κόσμος. Λοιπόν, πάμε να συνδυάσουμε λίγο μουσική και κινηματογράφο. Πάμε στο. Α πούμε και πιο κοντά σε σένα λίγο. Λοιπόν, ποια μουσική σε εκφράζει σε μια συγκεκριμένη ταινία, ας πούμε, που σου αρέσει. Κοίτα, εγώ αγαπάω πάρα πολύ. Και σε συγκινά, σε συγκινήσει. Ναι. Αγαπάω πάρα πολύ τις μουσικές των μεγάλων συνθετών για κινηματογράφο. Hans Zimmer, Williams κλπ. Δεν θα σου αναφέρω ένα κομμάτι γιατί θα δικήσω πολλά. Καλά, θα σου πω αυτό. Θα σου πω αυτούς τους καλλιτέχνες. Και αν μιλάμε για τραγούδια, για να έρθουμε και στην Ελλάδα, ας πούμε το τελευταίο που άκουσα που με τάραξε είναι το Τυχερό Αστέρι. Που προϋπήρχε βέβαια, να το αναφέρουμε και αυτό. Αυτό. Του Κωνσταντίνου Β' ήταν νομίζω. Αλλά εγώ το αγάπησα παραπάνω από. Τη σειρά που την ξέρει καλύτερα από μένα. Από πού το ξέρει. Την ξέρει καλύτερα από μένα. Ναι. Α πούμε, α αναφέρουμε το Τυχερό Αστέρι, αν θε να σου πω ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Εγώ ξέρει με ποιο είναι κολλημένο. Πες το να το ξέρει. Εντάξει, δεν είναι ταινία, είναι σειρά. Α, καλά, εντάξει. Ξέρει. Γη τη Αγία. Ναι. Καλά, αυτό το τραγούδι το ακούω ακατάπαυστα 3 χρόνια 4 πόσο παίζει η σειρά. Ακατάπαυστα, συνέχεια. Δηλαδή κάθε μέρα θα το ακούσω από 5 φορές. Επίσης, ένα άλλο τραγούδι που επίσης προϋπήρχε, αλλά είναι καταπληκτικό, είναι από τις Άγριες Μέλισσες ή Μέλισσες. Πολύ ωραία. Αυτό το ήξερα πριν τις Άγριες Μέλισσες. Του Καζαντζή και του Γιώργου Καζαντζή και του. Το έχει πει η Φωτεινή Βελεσιότου. Απίστευτο τραγούδι. Στιχουργικά, μουσικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πώς πιστεύεις ότι, να πούμε και για σειρές, μια ταινία, μια σειρά ξεχωρίζει από τη μουσική. Κοίτα, θεωρώ πως το πάντρεμα μουσικής και εικόνας, όταν γίνεται σωστά, σε πηγαίνει σε άλλη διάσταση. Και νομίζω δίνει και διάσταση στο έργο. Πολλές φορές δεν δίνουμε τηλεθεατές ή ακροατές, όπως θες πες το, έμφαση τόσο μεγάλη στη μουσική, αλλά και παραμικρός ήχος στην εικόνα, αν ακούσουμε την εικόνα χωρίς ήχο ή με ένα κακό ήχο, θα καταλάβουμε τη διαφορά και θα μας προκαλέσει διαφορετική εντύπωση. Οπότε πιστεύω πως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πιστεύεις ότι σε μια σειρά ή ταινία η μουσική πρέπει να πηγαίνει ανάλογα με το ύφος της σειράς ή της ταινίας, ας πούμε, τη γη της Αγίας, ας πούμε, πρέπει να είναι κάτι που σε παραπέμπει σε δραματικό. Όχι απόλυτα, πιστεύω πως. Για να καταλάβεις και τι θεματολογία έχει μετά αυτό που θα παρακολουθήσεις. Ανάλογα τι εννοείς, σαν τραγούδι τίτλων που θα παίζει στην εισαγωγή ή σαν τραγούδι που θα παίζει για μέσα στις σκηνές. Γιατί. Στην εισαγωγή, γιατί είναι η αρχή, τέλος πάντων. Ναι. Φαντάζομαι πως. Αν και. Δεν θεωρώ πως και σε μια δραματική σειρά ένα χαρούμενο τραγούδι. Αρχής θα κάνει ζημιά. Ανάλογα, δεν μπορώ. Είναι οτιδήποτε. Είναι αόριστο αυτό το στοιχείο. Εξαρτάται από το συνθέτη, το όραμα που έχουν για τη σειρά. Πάντως εγώ... Αλλά δεν θεωρώ πως πρέπει πάντα να σημαδίζουν πράγματα. Θεωρώ πως... Και το διαφορετικό καμιά φορά αγγίζει. Εντάξει. Θες να μου πεις κάποιες στιγμές από ταινίες ή σειρές οι οποίες σου... που είχαν και μουσική, το μουσικό κομμάτι μέσα, σε έκανα να τριχιάζεις. Να στεναχωρηθείς. Σε αυτές τις ταινίες που σου είπα. Υπήρχαν κάποιες συγκεκριμένες στιγμές. Ναι, εννοείται. Σε κάθε ταινία που έχει μουσική που με αγγίζει. Ας πούμε,
Interstellar. Πολλές φορές αναδρίχιασα με τις συνθέσεις μέσα σε αυτό το... σε αυτήν την ταινία. Ναι, δεν μπορεί να μου έρχεται κάποια άλλη ιδέα αυτή τη στιγμή στο μυαλό, αλλά υπάρχουν άπειρες. Το ξέρεις και εσύ καλύτερα. Είσαι καλύτερο στην καθένα. Ξέρεις, τώρα που το είπες, στους παγιδευμένους, υπάρχει ένας συγκεκριμένος ήχος ο οποίος δεν τον ακούω συνέχεια, αλλά όταν τον ακούω είναι όταν γίνεται κάτι πάρα πολύ συνταραχτικό. Με αναρτηριάζει πάρα πολύ. Στο λέω γιατί το είδα, το παρατήρησα σήμερα και χθες. Αλλά άμα γίνεται κάτι πάρα πολύ συνταραχτικό, το ακούς και σου σηκώνεται τριχά. Τουλάχιστον εμένα αυτό γίνεται, δεν ξέρω. Εννοείται. Μα και ο λόγος που δεν μπορώ να σου πω εγώ κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν το έχω δει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό. Είναι άπειρα. Εδώ σε όλο Θεό έχουμε πολύ ωραία, πολύ ωραίες ταινίες και σειρές με εκπληκτική μουσική. Όταν γίνεται σωστά, σου λέει αυτό το πάτραμα, είναι το κάτι άλλο. Δίνει άλλη διάσταση στη σειρά. Και σε κάνει να τη θυμάσαι κιόλας. Πόσες φορές θυμόμαστε μια σκηνή ή μια σειρά από ένα τραγούδι ή από μια μουσική. Ή από μια μουσική. Λοιπόν, ποιος είναι ο αγαπημένος σου μουσικός στον κινηματογράφο? Στον κινηματογράφο, ναι. Εντάξει. Hans Zimmer. Τι? Hans Zimmer. Και μετά είναι ο John Williams. Σου λέει. Υπάρχουν και θυμάσαι ταινίες οι οποίες κάποιοι μπορεί να υποδηθούν κάποιο τραγουδιστή. Όχι να είναι να υποδηθούν. Εννοείται. Και είπες, α, αυτός έχει πολύ ωραία φωνή για να ήταν και τραγουδιστής. Κοίτα, συνήθως, δεν ξέρω αν σε όλα τα biopics, δηλαδή σε ταινίες που ηθοποιοί έχουν υποδηθεί τραγουδιστές, αν τραγουδάνε οι ίδιοι. Ας πούμε, στον Bohemian Rhapsody, ο Rami Malek δεν χρησιμοποιεί τα δικά του φωνητικά, αλλά χρησιμοποιείται και άλλων. Ας πούμε, η κύρια φωνή που χρησιμοποιείται στο Bohemian Rhapsody είναι του Mark Martel, δεν ξέρω πολύ, ένας Καναδός καλλιτέχνης, ερμηνευτής, τραγουδιστής, που η φωνή του είναι αρκετά κοντά, αν όσοι το ακούνε μπορεί να το ψάξουν να καταλάβουν τι εννοώ. Αλλά δεν νομίζω πως και η δουλειά του ηθοποιού είναι να έχει την τέλεια φωνή και τη φωνή στη συγκεκριμένη περίπτωση όταν όταν παίζει κάποιον άλλον άνθρωπο να είναι η ίδια με τον τραγουδιστή. Θεωρώ πως δεν έχει κανένα. Ο σκοπός είναι να περνάει το χαρακτήρα και το ύφος τέλος πάντων του. Αν και δεν είμαι ειδικός για να το πω αυτό. Αυτό πιστεύω. Το ύφος, ας πούμε, του καλλιτέχνη στο έργο. Στη συγκεκριμένη ομάδα Ράμι Μάλεκ έκανε μια τρομερή, για μένα, τρομερή δουλειά. Στη γη της Αρχιάς, συγγνώμη που παραπέμπω πάλι σε σειρές. Όχι. Ο πιο γνωστός ηθοποιός εκεί μέσα και τραγουδιστής είναι ο Γιάννης ο Κρητικός. Ναι. Αν το γνωρίζεις. Το γνωρίζω. Μιλάμε ότι και στο κομμάτι της υποκριτικής αλλά και στο τραγούδι συνδυάζει, κάνει ένα κράμα πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Εγώ το θυμάμαι, θυμάμαι από τις μιμήσεις που έκανε. Στο Your Face Sound Familiar, ναι, ναι. Το θυμάμαι λίγο. Απίστευτος, φοβερός. Ας πούμε, αυτό είναι τρομερό ταλέντο, έτσι. Ναι. Ναι, όχι, είναι πολύ καλός. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να έρθουμε πίσω να συζητήσουμε λίγο για Fame Story και τα παλιά reality. Και τα πράγματα που γνωρίζει μόνο ο Σάτος. Να μας λέει και την άποψη του φίλου μας ο Δημήτρης. Και επιστρέφουμε. Thank you.
καλησπέρα, Τετάρτη, και έπιασε και το κρύο. Και εγώ ντύθηκα έτσι φορμέ και ήρθα και έσκασα μύτη και μέχρι να έρθω πάγωσα. Σήμερα όμως έχουμε μία αγαπημένη. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το τελευταίο διαλυματάκι της εκπομπής και πάμε να μιλήσουμε λίγο για τα παλιά μουσικά reality, να εμπαθύνουμε λίγο. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσουμε λίγο το The Voice, το πρώτο. Ναι, πες. Κριτές ήταν η Μελίνα Σλανίδη, η Δέσποινα Μανδύ, ο Σταβέντο και ο Ρέμος. Επειδή έχει πάει πάρα πολλούς κύκλους αυτό το συγκεκριμένο reality, εγώ θα πω την άποψή μου ότι τα πρώτα δύο ήταν τα πιο καλά. Μετά, όταν είχαν αλλάξει οι κριτές, κάπου έχασε τον μπούσκουλα. Το συγκεκριμένο reality. Ναι. Γνωρίζεις να μας πεις κάτι? Δεν παρακολουθώ ιδιαίτερα, αλλά. Τους νικητές, κάτι το έχεις ακούσει? Τους νικητές. Όχι, δεν παρακολουθώ καθόλου. Δεν είμαι τηλεθεατής γενικά, να σου πω την αλήθεια. Αλλά αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι. Θα μου άρεσε πάρα πολύ. Και μου αρέσει πάρα πολύ όταν κριτές είναι άνθρωποι που είναι της μουσικής και γνωρίζουν πράγματα και μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά. Αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα. Και αυτοί που μου είπες νομίζω το κάνουν αυτό. Οπότε. Ναι, εντάξει, μιλάμε για εποχή. Όχι, πριν πόσα χρόνια. Πότε ήταν το πρώτο, το 2012? Ναι, το 2012. Δεν ξέρω. Εσύ είπα να το ξέρεις αυτό. Εντάξει, ήμουν και εγώ μικρούλης. Πού να θυμάμαι όλα. Το 12 ήμουν και εγώ 13. Πρέπει να ήμουν και εγώ. Πέμπτη δημοτικού. Ναι. Πες μου σε λίγο την άποψή σου. Δεν έχω για, το, για το The Voice. Για το The Voice, ναι, αλλά και γενικά. Κοίτα, θεωρώ ότι ήταν. Αν κάνουμε μια σύγκριση του The Voice με το Fame Story, ναι. Υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα. Γιατί ήταν πιο αξιόλογοι οι κριτές. Στο The Voice παρά στο Fame Story. Στο Fame Story θεωρώ ότι μπήκαν απλά έτσι για να μπουν να πάρουν τα λεφτά του και να φύγουν. Ναι. Δηλαδή από εκείνος θεωρώ ότι μόνο η Φουρέιρα και ο Ρέμος μπορούσε να βοηθήσει. Μπορούσε να βοηθήσει γιατί ο Ρέμος το έδειξε και στο The Voice ότι αυτόν που πήρε μαζί του στον τελικό, το, αν και δεν βγήκε νικητής, τελικά έγινε πολύ μεγάλος συνθέτης που γράφει ο Κιντάτος. Εντάξει, εγώ πιστεύω πως όλοι θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά. Δεν νομίζω πως έχει κάποιος κακία μέσα του για να το κάνει ή βαριέται ή οτιδήποτε. Αν έχει ένα σκοπό ένα τέτοιο show, αυτός είναι. Τώρα μεμονωμένα να σου πω για κάποιο συγκεκριμένο τέτοιο, πέρα από το δεν μπορώ. Δεν μπορώ να σου πω για ποιο είναι καλύτερο ή και ποιο όχι. Μ' αρέσει λίγο παραπάνω. Όχι τόσο το Fame Story. Γιατί το Fame Story νομίζω έχει και άλλα στοιχεία μέσα που δεν έχουν τα άλλα. Δεν είναι απλά διαγωνισμός. Reality. Είναι και λίγο, δεν είναι reality. Ναι, να σου πω κάτι όμως. Αυτό είναι το θέμα. Ότι μπερδεύουμε, χάνεται η ουσία. Ναι. Ότι πηγαίνεις εκεί για να βγεις η καλύτερη φωνή και κάνεις τα πάντα για να κάνεις reality και να σε κρατήσει ο κόσμος. Μα εγώ δεν πάω για να κάνω reality για να με κρατήσει ο κόσμος. Αν θέλω να πάω reality, θα πάω στους Survivors, θα πάω στο Big Brother, θα πάω. Σε κάποια άλλη εκπομπή. Ζούμε και σε μια εποχή που το reality πιστεύω πουλάει, οπότε. Εμένα προσωπικά δεν με συγκινεί. Οπότε αν μου αρέσει κάποιος τύπο show είναι τύπου, ξέρεις, The Voice, X Factor κλπ. Το X Factor ήταν μεγάλη επιτυχία. Παγκοσμίως, όχι μόνο και το The Voice. Θυμάμαι μια άλλη εκπομπή, The Wall λεγόταν. The Wall ή το Rising Star. Α, μπράβο, ναι. Αυτό έβγαλε πολύ ωραίο. Αυτό φάρος. Πρέπει να ήταν πολύ ωραίο, δεν το παρακολουθούσα, αλλά. Ποιο το πήρε, ο Ξανθόπουλος ή όχι? Νομίζω Ξανθόπουλος. Ξανθόπουλος. Πολύ ωραίο. Αυτό όμω μπορώ να πω ότι από του νικητέ. Αν αυτό το κερδίσει τελικά, από του νικητέ. Ξανθόπουλος είχε. Νομίζω, δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Νομίζω Ξανθόπουλος. Πάντω είχε κάνει. Ρε παιδί μου, δεν είναι κάποιο που κέρδισε και έχει εξαφανιστεί. Δηλαδή, εγώ το βλέπω στο TikTok που κάνει βιντεάκια, τον ξέρει ο κόσμο, τραγουδάει. Και εγώ νομίζω τον ακολουθώ και στο Instagram. Νομίζω. Ναι. Έχει πει ότι δεν έχει εξαφανιστεί, δηλαδή ασχολείται. Εντάξει.
Ωραίο, ωραίο και το Rising Star. Και οι κριτές ήταν πάρα πολύ. Θυμάμαι πάρα πολύ. Δεν του θυμάμαι όμως του κριτές. Πόσο χρόνο ήταν, πρέπει να είναι πολύ μικρό. Όχι, ρε, πότε ήταν, αυτό ήταν το. Το 11, 12. Το 11, το Rising Star, το 16-17. Ναι. Νομίζω ένα από του κριτές ήταν ο Κώστας ο Μακεδόνας, αλλά δεν είμαι σίγουρο. Αν και φάνηκε, το έβλεπα όμως, το παρακολουθούσα στενά τότε. Αλλά ήταν περίοδο που ήταν πανελλήνιο. Οπότε καταλαβαίνει το μυαλό είναι. Ξέρεις, θα ήθελα να σχολιάσω και λίγο το Your Fate Sounds Familiar, όχι προς το performance, yeah. Αλλά ότι περισσότερο, ας πούμε, έκαναν τραγουδιστές. Τους έκαναν τραγουδιστές. Ναι, πώς ακριβώς θα μιμηθείς ηθοποιό, ας πούμε. Μπορείς να μιμηθείς ηθοποιό, εννοείται πως. Έχεις δει ωραίες φορές, το παρακολουθούσες έτσι. Αποκλειστικά όχι, αλλά μέσα στα χρόνια του έχω δει διάφορα performances. Πολιτικό, ας πούμε. Έχεις δει πολλούς οι οποίοι δεν ήταν τραγουδιστές αλλά έβγαζαν μια ωραία χρειά. Εννοείται και σου λέω και γι' αυτό και ακριβώς το θεωρώ τεράστιο ταλέντο. Και εντυπωσιακό κιόλας. Κάποιοι μιμήσεις που κάνανε λες δεν γίνεται τώρα. Πώς το έχει πετύχει τόσο καλά. Ο Ελευθερίου, δεν ξέρω. Πολύ καλός ο Ελευθερίου. Απίστευτο, σαν έκανε με Κρούτσικο. Φοβερός. Ο Κρητικός που είπες. Νομίζω έκανε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Πάρα πολύ ωραία. Και ο Χατζηγεωργίου ήταν μέσα. Και ο Χατζηγεωργίου, ναι. Έχουν γίνει πολύ ωραία πράγματα και εμένα, να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ τέτοιου είδους εκπομπές γιατί συνδυάζουν, ξέρεις, την υποκριτική με το. Μπορεί να ήταν και πιο ωραία. Την υποκριτική, εντάξει. Το να μιμηθείς κάποιον είναι και λίγο ιδιαίτερο σαν ταλέντο. Θέλει κάτι παραπάνω. Όσο μάλλον τραγουδιστή, έτσι. Σε ένα τέτοιο είδος reality, θεωρείς ότι πρέπει να υπάρχει το κομμάτι της. Να, το κομμάτι της αποχώρησης ή όχι. Δηλαδή, ας πούμε, το Your Fate, ας πούμε, δεν υπήρχε, νομίζω δεν υπήρχε αποχώρηση. Απλά ήταν όλοι μαζί και όποιος έπαιρνε πιο ψηλούς πόντους. Ναι, δεν θυμάμαι. Νομίζω δεν είχε το κομμάτι της αποχώρησης. Αλλά και να είχε, εντάξει, νομίζω αν μία μίμηση είναι καλή ή κακή, φαίνεται. Δεν είναι δύσκολο να το δεις. Ενώ, ας πούμε, το αντίθετο σε show που πάνε. Πάνε ερμηνευτές και τραγουδάνε, πάνε παιδιά και τραγουδάνε. Μπορεί να υπάρχουν πολλές φορές που να μην είναι άρτιες, να έχουν τις τρομερές ικανότητες να φτάνουν τις πιο ψηλές νότες, αλλά ερμηνευτικά να ανατριχιάζουν. Αλλά αυτό με το Your Face νομίζω είναι διαφορετικό. Θα πηγαίνεις εσύ σε κάποιο reality? Θα πηγαίνα, όχι με τίποτα. Όχι επειδή το σνομπάρω, επειδή δεν ξέρω, θεωρώ πως. Δεν το έχω και μέσα μου αυτό το πράγμα. Μπορώ να μιμηθώ, αλλά γύρω έχω κάνει για κάποιες μιμήσεις, αλλά δεν το τραγούδι. Και εγώ θέλω να πω σε ένα. Πρέπει, αλλά δεν το ξέρω. Αν είσαι μουσικό. Θα φύγω από την πρώτη μέρα. Αυτό και αν κάνω reality, γιατί το κάνω όλα μέσα. Δεν ξέρω πώς. Πρέπει να πάω σε reality για να το κάνω. Να διαγνωστώ σε τι, να κάνω μιμήσεις. Σε live, ας πούμε, μπορώ να κάνω έτσι απλά καμιά μίμηση. Λοιπόν, ακούστε, άμα το στείλω το χρόνο στο Fame Story. Να μην με δείτε, παιδιά. Άμα το στείλω στο Facebook του χρόνου, ψηφίζουμε Δημήτρη Νικητόπουλο. Θα κάνεις και λίγο reality, θα σε δασκαλέψω εγώ. Επίσης, να πούμε και το πιο πιθανό, άμα τον στείλω εγώ σε reality. Παιδιά, φανταστείτε με να πάω στο Survivor τι θα γίνει, φανταστείτε. Ναι. Θα δει ένα άτομο μόλις με βγάλει υποψήφιο πώς θα αποχωρήσει. Ναι, θα πέσουν τηλεοράσεις. Λοιπόν, Δημήτρη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Για την παρέα μας που ήρθε μαζί μας σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Την επόμενη Τρίτη κοντά μας θα συζητήσουμε για Survivor, ξέρετε. Γίνεται για σπαγιδευμένη. Θα ακούμε πάρα πολλά σπουλεράκια. Μείνετε συντονισμένοι στο Shout Attack.